Είμαστε με τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό Νέα Δυναμική του Αλκιβιάδη Στεφανή, κύριο Γιάννη Βατό. Ο Γιάννης Βατός είναι αντιδήμαρχος Μυτιλήνης, πολεοδομίας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από πάρα πολλές θέσεις. Κύριε Βατέ, γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος με τον κύριο Στεφανή? Νομίζω ότι το πρώτο κανείς που πρέπει να πει δημόσια είναι εάν μπορεί να καλυφθεί από τις όποιες προγραμματικές θέσεις του συγκεκριμένου υποψηφίου, αλλά και τις ευρύτερες πολιτικές θέσεις που έχουν να κάνουν με την Περιφερειακή Αρχή. Πιστεύω, χωρίς να θέλω να απαξιώσω το όποιο έργο που προφανώς έχει γίνει και από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή, έχω δει κάποια ζητήματα τα οποία προσωπικά με ενόχλησαν και θα τα πω δημόσια, γι' αυτό και κατεβαίνω με τον κύριο Στεφανή, όπως για παράδειγμα η διαχείριση του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού προβλήματος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή δεν ήταν αυτή που εμένα με ικανοποιούσε προσωπικά, υπηρετώντας τον πρώτο βαθμό, και μάλιστα δηλώνω επίσης δημόσια ότι ήμουν από εκείνους που βγήκα και ανέλαβα όλες τις ευθύνες μαζί με την παράταξή μου. Αναφέρομαι στην παράταξη υπό τον κύριο Μαμάκο, αλλά και την όποια έστω και καθυστερημένη σύμπραξη που κάναμε με την παρούσα Δημοτική Αρχή του κύριου Κίτελη. Δηλαδή, τι κάναμε? Κυρίως προτάξαμε το μεγάλο, το κορυφαίο ζήτημα, και επειδή εκεί συμφωνήσαμε και επειδή πιθανόν κάποιοι να μην το θυμούνται, συμφωνήσαμε στο να γίνει μια μικρή δομή μέχρι 3.500 ατόμων εκτός κατοικημένης περιοχής. Δεν δείξαμε ποτέ θέση, δεν πήραμε ποτέ την ευθύνη. Άλλοι την έχουν την ευθύνη, και προφανώς αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο, αν γίνεται στη Βάστρια ή οπουδήποτε αλλού. Εμείς δεν επιλέξαμε καμία θέση. Προφανώς και είπαμε δεν μπορεί να είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της κορυφαίας περίπτωσης που κάναμε την συνεργασία, οφείλω να σας πω ότι φτάσαμε στο σημείο να κρίνουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή παρούσα δεν ανέλαβε ιστορικά την ευθύνη της, χάιδεψε αυτιά περισσότερο, έριξε το μπαλάκι στην ίδια την κυβέρνηση σαν να μην ενδιέφερε τους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου, έτσι έπαιξε περισσότερο τον Πόντιο Πιλάτο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που έχουμε αυξημένες ροές, η ανασφάλεια που βγάζουν οι κάτοικοι είναι ακριβώς γιατί ναι, δεν ήθελαν τη δομή, αλλά έστω και έτσι ας επέτρεπαν τουλάχιστον να έχει τελειώσει, έτσι που σήμερα με τις αυξανόμενες ροές να νιώθαμε λιγότερη ανασφάλεια, δεδομένου ότι όλοι αυτοί που έρχονται, ναι μεν λέμε γιατί έρχονται, αλλά από την άλλη μεριά δεν υπάρχει αυτή η δομή που κανείς δεν θα την ήθελε, αλλά τι να κάνουμε, ζούμε στη Λέσβο, είμαστε το πιο κοντινό μέρος, είμαστε μια ανοιχτή πύλη, και θα πω δημόσια ότι ήρθε το προσφυγικό, λυπάμαι που το λέω, για να μείνει. Δεν είναι κάτι το οποίο σε ένα μήνα θα τελειώσει. Συνεπώς, πολιτικές θέσεις του επίπεδου καμία δομή στα νησιά μας μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αλλά εκτός πολιτικής πραγματικότητας. Οφείλουμε να παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί την ώρα που υπηρετούμε τους θεσμούς. Εγώ λοιπόν λέω και απαντώ στην ερώτησή σας, σε αυτό το κυρίαρχο θέμα είχα τεράστια πολιτική διαφορά με τον Περιφερειάρχη και με την Περιφερειακή Αρχή. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Θα πω ένα άλλο παράδειγμα στους συντιμότες μου. Χωρίς να είναι αρμοδιότητα του Δήμου Μυτιλήνης, η Νότια Παράκαμψη, ένα τεράστιο έργο το οποίο πιστεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι θα εκτονώσει κυκλοφοριακά όχι μόνο την ιστορία, το τεράστιο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό της πόλης μας, αλλά και ευρύτερα για το νησί. Λυπάμαι που μιλάω σε πρώτο ελληνικό, αλλά το σήκωσα μόνος μου και δεν δέχτηκα ούτε ένα τηλεφώνημα έστω για ενημέρωση. Αυτού του είδους η σύνδεση που την είπα και πριν μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού είναι κάτι που με ενόχλησε προσωπικά. Ένα τρίτο που είναι και επίσης κυρίαρχο είναι η εξωστρέφεια. Και εξωστρέφεια σημαίνει να διαμορφώνει η Περιφερειακή Αρχή, που είναι μια μικρή κυβέρνηση στον τόπο, να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την εκάστοτε κεντρική εξουσία, να μπορεί να λύνει προβλήματα, να μπορεί να τα λύνει και γρήγορα
Και αυτό πραγματικά δεν το είδα. Οι θεσμοί μεταξύ τους πρέπει από κοινού να συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων. Άλλο κυβέρνηση που ψηφίσαμε πριν 2 μήνες, άλλο ο τόπος μας και πώς θα λύσουμε τα προβλήματα. Θέλετε να σας πω, γιατί είμαστε τελευταίοι στην ανάπτυξη? Κάτι φταίει. Προφανώς εμείς είμαστε η αντανάκλαση των τοπικών κοινωνιών. Δεν μπορεί να λειτουργούμε χωρίς εξωστρέφεια. Δεν μπορεί μονίμως να ανταγωνίζεται το ένα θεσμό στον άλλον. Προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Προφανώς και υπάρχουν ζητήματα που πρέπει κάποιοι λίγο να τα δουν και ευρύτερα. Δεν μπορεί να έχεις ανάπτυξη έτσι φορώντας το φωτοστέφανο της απολυτοσύνης, λαϊκίζοντας με έναν τρόπο που άλλα πράγματα δείχνουμε στο τέλος ότι ζητάμε, και άλλο η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα γίνει όταν όλοι μαζί και με διαφωνίες καταφέρουμε να συνδεθούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση που εκφράζει τις τοπικές κοινωνίες, που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι και πολλή αυτοδιοίκηση, είναι ελεγχόμενη διοίκηση, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι της παρούσας, να λειτουργεί με ένα αποσπασματικό τρόπο, σαλαμοποιώντας τα όποια προβλήματα, γιατί το τέλος το έχουμε δει. Είμαστε ουραγοί σε όλη τη χώρα, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και το λέω δημόσια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέχρι τώρα έχετε ασχοληθεί κυρίως με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Γιατί επιλέξατε τώρα να είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος? Πράγματι είναι έτσι. Από το 1991 υπηρετώ τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι ύστερα από τόσα πολλά χρόνια έχω τις εμπειρίες εκείνες, τη γνώση, θα λέγει κανείς, αλλά και τη διάθεση να συμβάλλω με την παρουσία μου στο να συνδεθεί κυρίως ο πρώτος με το δεύτερο βαθμό. Νομίζω ότι είναι εμφανές σε οποιοδήποτε πολίτη της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και αυτό φάνηκε κυρίως στο προσφυγικό αλλά και σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, τα έργα υποδομής, ότι ο πρώτος με το δεύτερο βαθμό δεν είχαν σχεδόν καμία σχέση. Και το λέω αυτό δεδομένου ότι αν η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, της οποίας ένας βασικός ρόλος είναι να συντονίσει όλο το αυτοδιοικητικό πεδίο όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, αλλά και όλους τους πολίτες, αφού εκφράζονται μέσα από τις δημοτικές αρχές, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει ούτε ορθολογική ανάπτυξη, και κυρίως η όποια διαβούλευση θα είναι μονομερής, θα είναι στρεβλή, άρα δεν δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την παραγωγή ενός πολιτικού έργου που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Συνεπώς, η μετάβαση από τον πρώτο στο δεύτερο βαθμό κυρίως στοχεύει σε αυτό, και νομίζω ότι δικαιούμαι εκεί, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που υπηρετώ τον πρώτο βαθμό. Πρόσφατα είχατε μία συνάντηση στην Αθήνα και αντικείμενο αυτής ήταν το κτηματολόγιο. Τι κατάσταση επικρατεί και ποια είναι τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής? Ναι, χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνετε, γιατί και τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, πολλοίς κόσμος, έχοντας την προσωπική του αγωνία, ρωτάει, γιατί θέλει να ξέρει πώς επιτέλους θα κάνει δική του την ιδιοκτησία. Ακούγεται περίεργα έτσι όπως το λέω, αλλά ακριβώς έτσι είναι, δεδομένου ότι έγιναν μια σειρά από λάθη. Τα περισσότερα δυστυχώς οφείλονται στο ίδιο το κτηματολόγιο, αλλά και στην έλλειψη ελέγχου από την πολιτεία. Φτάσαμε σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι να αγωνιούν αν θα δοθεί παράταση, έτσι που να μπορέσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες για να τελεσυδικήσει η όποια διαθέτηση κτηματολογική για την ιδιοκτησία τους, δεδομένου ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είχα την τύχη και την τιμή να παρευρεθώ πριν κάποιες μέρες μαζί με τον κύριο Αθανασίου, αλλά και τους βουλευτές των άλλων 2 νησιών που έχουν το ίδιο πρόβλημα, Χίου και Λευκάδας, υπό τον κύριο Κερανάκη, τον αρμόδιο για τέτοια θέματα υπουργό, και να κουβεντιάσουμε πώς θα δοθούν οι λύσεις. Δηλώνω προς τους συνδημότες μας ότι δεν υπάρχει αγωνία ως προς την παράταση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το ξέρει η πολιτεία. Τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω, πιθανόν και μέσα στον Οκτώβρη,
έτσι μας είπε ο Υπουργός, θα δοθεί όση παράταση απαιτείται, αλλά και ένας μηχανισμός πιλωτικού τύπου για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός? Για πρώτη φορά η πολιτεία αναλαμβάνει τις ευθύνες μαζί με το κτηματολόγιο, χωρίς δηλαδή να δοθούν χρήματα από τους ταλαιπωρημένους πολίτες, και ως προς το νομικό κομμάτι, αλλά και ως προς το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή το ΤΕΕ μέσα από μια σύμβαση που έχει με το κτηματολόγιο θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς να πληρώσουν οι πολίτες. Τα υπόβαθρα όπου υπάρχουν θα δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε ειδικά γραφεία όπου θα μπορούν οι πολίτες να πηγαίνουν, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα παρεμβαίνει νομικώς με τη στήριξη της πολιτείας. Άρα και τεχνικά και νομικά, στον αμέσως επόμενο χρόνο, γιατί θα με ρωτήσετε και πρέπει να το πούμε στους συμπολίτες μας, και τώρα που μιλάμε γίνονται οι διεργασίες, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Και επειδή πολλοί μας ρωτάνε, θα χάσουμε την ιδιοκτησία μας, θα πω δημόσια ότι ούτε η διάθεση της πολιτείας είναι να πάρει την ιδιοκτησία όποιου πολίτη, προφανώς, και πολύ περισσότερο και τυπικά δεν μπορεί να το κάνει, δεδομένου ότι οι περισσότερες ιδιοκτησίες πάλι ποτέ ήταν μουσουλμανικές, δεν έχει το κράτος να αποδείξει ότι είναι δικά του, άρα ακόμα και σε ένα τυπικό επίπεδο θα παραμένουν στους πολίτες, χωρίς αυτό να σημαίνει εφησυχασμό και χωρίς ο καθένας να αναλάβει την τυπική του ευθύνη να πάει να τρέξει τις διαδικασίες που η ίδια η πολιτεία τώρα με την τοπική αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που η νέα δυναμική θα πρέπει να προτάξει κατά την άποψή σας σε περίπτωση που αναλάβει τα ενία της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο κάθε συνδυασμός, πολύ περισσότερο ο δικός μας με τον κύριο Στεφανή, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με ρεαλισμό, χωρίς πολλά λόγια περιτά. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ένας πολίτης διαβάζοντας πραγματικά θα δει ότι μπορεί να περιμένει συγκεκριμένα πράγματα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εγώ και τεχνικός όντας, αλλά και έχοντας πάρα πολλά χρόνια υπηρετήσει, κυρίως ζητήματα που αφορούν την πολεοδομία, αλλά και γενικότερα τεχνικά ζητήματα, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, όχι μόνο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αλλά και συνολικότερα οριζόντια στη χώρα, όπως για παράδειγμα τη δόμηση εκτός σχεδίου, όπου αυτή τη στιγμή ούτε λίγο το πολύ δεν υπάρχει δόμηση εκτός σχεδίου ή υπάρχει κατελάχιστο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ως περιφέρεια θα πρέπει να το στηρίξουμε, δηλαδή να πιέσουμε σε μια κατεύθυνση να μην χαθούν ιδιοκτησίες οι οποίες είχαν τη βούλα και τη σφραγίδα της πολιτείας ως άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες. Πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε όλους τους κανόνες τους πολεοδομικούς, όπως για παράδειγμα πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα με το δασολόγιο. Δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα. Πρέπει να πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Θέλουμε την ανάπτυξη σε σχέση με τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να διαμορφώσει η πολιτεία το χωροταξικό των ΑΠΕ, δηλαδή που από το 1927 που θα γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, που και πώς θα μπορεί να επενδύσει σε επίπεδο ενέργειας, παραγωγής ενέργειας, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Όλοι λοιπόν οι πολεοδομικοί κανόνες είναι προτεραιότητα της παράταξης με την οποία κατεβαίνω, είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο πραγματικά είπα να κάνω μια τελευταία προσπάθεια να συμβάλλω και εγώ στην συγκεκριμενοποίηση των κανόνων δόμησης, ώστε η όποια ανάπτυξη να γίνει με ορθολογικούς όρους και υπέρ του περιβάλλοντος.